Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου δίνοντας κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα του ποδοσφαίρου στα οποία αναφερθήκατε με αρκετά απαξιωτικό τρόπο. Πράγματι, όχι, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας, ούτε το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και πράγματι, οι τελευταίες μέρες έβγαλαν στην επιφάνεια μία μίζερη επικαιρότητα, το διαπίστωσα κι εγώ με θλίψη, επιστρέφοντας από τις συναντήσεις που είχα με τον πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μισελ στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς, την ώρα που η χώρα ανακτά διεθνώς την αξιοπιστία της, φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε όταν για πρώτη φορά η χώρα δανείζεται με 15 ετές ομόλογο με επιτόκιο κάτω του 2%, όταν αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και όταν υπάρχει μία πρωτοφανής θετική διάθεση του Διεθνούς Οικονομικού Κεφαλαίου απέναντι στην Ελλάδα με πολλές πρωτοβουλίες επενδυτικές για τη χώρα μας. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ανακτά αξιοπιστία στην οικονομία, την ώρα που η χώρα βηματίζει στο δρόμο της πρόοδου, πράγματι πληγώνεται στο εξωτερικό από μία ποδοσφαιρική βεντέτα. Και την ακρίβεια, μία επιχειρηματική και προσωπική αντιπαλότητα, η οποία μάλιστα, αφού πρώτα μπήκε στα γήπεδα, τώρα απειλεί να απλωθεί και στην κοινωνία, διχάζοντας τους πολίτες, ακόμα και με όρους γεωγραφίας. Αυτά δεν είναι καινούρια φαινόμενα, κύριε Τσίπρα. Ας είμαστε εδώ πέρα ειλικρινείς. 20 χρόνια τουλάχιστον τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο ταλανίζεται από τέτοια γεγονότα. Και καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να τα αντιμετωπίσει με το απαραίτητο θάρρος και την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Ούτε η δικιά σας κυβέρνηση. Ας μην μπούμε στη συζήτηση σήμερα του ποιος έκανε παρέα με ποιον διαπλεκόμενο. Δεν θέλω να θυμηθώ δηλώσεις παραγόντων όταν εσείς ήσασταν στην κυβέρνηση, ούτε τις δικές σας εκλεκτικές σχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη. Ας συμφωνήσουμε σε αυτή την αίθουσα ότι η φωτεινή Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να φυλακίζεται σε μια γκρίζα κερκίδα. Είναι χρέος μας λοιπόν να μην αφήσουμε να μετατραπεί η κοινωνική ζωή σε μια ποδοσφαιρική αρένα. Να αποκρούσουμε κάθε διχαστικό σχέδιο και να μην επιτρέψουμε σε καμία μάχη ιδιωτικών συμφερόντων να σκεπάσει την καθημερινή προσωπική μάχη που δίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης για να ζήσει καλύτερα, για να προκόψει. Χθες η κυβέρνηση σε μία κίνηση καταλλαγής ψήφισε μία νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις από μία γνωμοδότηση, όχι απόφαση, γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η παρανομία μιας ομάδας θα οδηγεί πια στην τιμωρία, όχι όμως την εξόντωσή της. Ρωτώ λοιπόν, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη διάταξη? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη διάταξη? Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το πρώτο ερώτημα το οποίο θέτουμε. Δεν σας ρώτησε τις μετρητής, είναι ρητορικό ερώτημα. Δεν ήταν, λοιπόν. Απαντάτε όλοι. Αμέσως, ναι. Κατά συνέπεια, δεν μιλάμε για μία αθλητική διευθέτηση, αλλά για μία παρέμβαση για να πέσουν οι τόνοι, για την υπόθεση εξάλλου θα επιληφθεί τελικά η αθλητική δικαιοσύνη. Κρίναμε ωστόσο, έκρινα εγώ προσωπικά, ότι μία ποδοσφαιρική διαμάχη δεν επιτρέπεται να μετεξελιχθεί σε κοινωνική. Και γι' αυτό και πρώτος εγώ τόλμησα να απομακρύνω έναν ευρωβουλευτή μας, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όχι ως αντιπρόσωπος του λαού, αλλά ως οπαδός ενός μεμονωμένου συλλόγου.
Η πολιτεία λειτουργήσε με κριτήρια κοινωνικά και όχι οπαδικά. Και με πηξίδα την ενότητα των πολιτών, αποκρούοντας άθλιες διχαστικές κραυγές, όπως ότι η χώρα θα κοπεί στα δύο, θα χυθεί αίμα, οι Έλληνες θα μοιραστούν σε βόρειους και νότιους. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η οποία επαναφέρει στο μυαλό όλων μας παλιούς όρους, όπως νταβατζίδες και διαπλοκή, εσείς απλά σιωπάτε. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, μην έχοντας τι να προτείνουν επί της ουσίας, επέλεξαν την αποχή. Και ίσως και γι' αυτό η μετριοπαθής προσέγγιση της κυβέρνησης να συγκεντρώνει τα πυρά των φανατικών και από τις δύο πλευρές. Γιατί μάλλον ήταν η μόνη αναγκαία και επιβεβλημένη. Κυρίες και συνάδελφοι, όμως φαίνεται ότι μερικοί εξέλαβαν ως αδυναμία την πρόθεσή μας. Και έτσι κάποιοι επιμένουν να μεταφέρουν τις διαφορές τους από τα γήπεδα στην κοινωνία. Κάποιοι επιμένουν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οπαδικούς στρατούς, απειλώντας ακόμα και βουλευτές, εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Να μετατρέπουν μέσα ενημέρωσης σε φανατικά φερέφωνα, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη με φτηνά συνθήματα. Παρακαλώ ησυχία. Ο κύριος Τσίπρας δεν διακόπη ούτε ίχνος δευτερολέπτου. Ησυχία. 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 Είναι γνωστή εξάλλου και καταγεγραμμένη σε όλες τις έρευνες της κοινής νόμης η ευθύνη πρωτίστως των παραγόντων και δευτερευόντως της πολιτείας για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προσωπικά θα πράξω αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μου με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Γι' αυτό και σήμερα προειδοποιώ ξανά όσους δυναμητίζουν την κοινωνική ομαλότητα να ξεχάσουν τα σχέδιά τους. Η κυβέρνηση και η Βουλή έχουν τρόπο να προστατεύσουν την κοινωνία και θα απαντήσουν κατάλληλα. Ο αθλητισμός είναι υγεία, επικοινωνία, διασκέδαση, υπάρχει για να ενώνει, όχι για να χωρίζει τους ανθρώπους. Στο κάτω-κάτω, όπως σας είπα στην αρχή, ναι, το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό, αλλά οι μειωμένοι φόροι, οι περισσότερες δουλειές, τα καλά νοσοκομεία, τα καλά σχολεία είναι πολύ πιο σημαντικά από ότι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι πίσω από ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα διαχρονικό πρόβλημα, κρύβεται και μια μεγάλη ευκαιρία. Και αυτή την ευκαιρία θα ήθελα όλοι οι υπεύθυνοι των ομάδων να την αξιοποιήσουν σε μια ίστατη προσπάθεια συνεννόησης και κοινών αποφάσεων με την ευθύνη και της FIFA και της UEFA. Διαφορετικά, ελληνικοί σύλλογοι θα αποκλειστούν από κάθε διεθνή διοργάνωση και οι ιδιοκτήτες τους θα αποκλειστούν από τα πολλά έσοδά τους. Στην περίπτωση που το άρρωστο αυτό κλίμα συνεχιστεί επί μακρών, θα αναγκαστούμε ως ίστατη λύση να διακόψουμε αμέσως τη Super League, γιατί είναι καλύτερα να μην έχουμε κανένα πρωτάθλημα παρά να έχουμε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έχουμε σήμερα. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα αποτανθεί στο ανώτατο επίπεδο
στην ηγεσία της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στη FIFA και στη UEFA. Και οι πρόεδροι, ακούστε λίγο, μπορείτε να συμφωνήσετε και σε κάποια από αυτά τα οποία προτείνουμε, κάντε λίγο υπομονή. Οι πρόεδροι των δύο ομοσπονδιών θα προσκληθούν προσωπικά για να συντάξουν μαζί μας ένα μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο ανάταξης και επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή τη φορά, μη σας φοβίζει, κύριε Τσίπρα, η λέξη. Γιατί αυτού του τύπου τις συμφωνίες και με δικιά σας υπηρετιότητα τις ζήσαμε παντού, εκτός από εκεί που υπήρχε πραγματική ανάγκη να εφαρμοστούν. Γιατί μνημόνιο σημαίνει κανόνες και διεθνή παρακολούθηση. Στοιχεία που στην περίπτωσή μας, όπως αποδεικνύεται, πρέπει να εισαχθούν και εδώ από την παγκόσμια αθλητική εμπειρία. Με διεθνή υποστήριξη, λοιπόν, και με τεχνική βοήθεια, θα ξεκινήσει η ανασύνταξη του αθλήματος. Και αν οι ίδιοι οι παράγοντες, και νομίζω ήμουν πολύ ξεκάθαρος στη χρονική διορία την οποία έδωσα, δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αυτοκάθαρσης, θα αναγκαστούν οι ίδιοι, με δικιά τους ευθύνη, να υποστούν απώλεια εσόδων και κύρους. Και θα αναλάβουν οι ίδιοι ενώπιον των φιλάθλων και των οπαδών τους το βάρος της αποβολής των συλλόγων τους από ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτή η πρωτοβουλία θα έρθει να χτίσει πάνω σε μία σειρά από μέτρα τα οποία κινούνται αναμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση. Ο θεσμός των ξένων διαιτητών, το ΒΑΡ παρά τα προβλήματά του, είναι εργαλεία τα οποία είχαμε στηρίξει όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αποδεικνύεται όμως δυστυχώς ότι δεν ήταν αρκετά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο δραστικό το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα έχουμε την ευκαιρία για όλα αυτά και όταν επισκεφθούμε και μας επισκεφθούν οι ηθήνοντες της UEFA και της FIFA να πούμε πολλά περισσότερα από την επόμενη εβδομάδα. Αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το αυτοδιοίκητο εντός εισαγωγικών του ποδοσφαίρου όταν διακινδυνεύεται η κοινωνική ειρήνη και η κοινωνική συνοχή. Και να γνωρίζουν όλοι οι συνένοχοι σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο ότι θα υποστούν τις συνέπειες των επιλογών τους.